θέλω πάρα πολύ να βάλουμε στην παρέα μας την Θέκλα Πετρίδου, ψυχολόγος και συγγραφέας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είστε? Καταρχήν μπορώ να μιλάω στον Ενικό? Βεβαίως, Ελή μου, στον Ενικό θα μου πολύ μιλάς, χαίρομαι. Που μιλάω και εγώ. Πολύ ωραία. Σήμερα έχουμε πολύ ωραίο θέμα, το ghosting. Ναι. Τι είναι λοιπόν αυτό το ghosting που συμβαίνει πάρα πολύ στην εποχή μας? Δεν ξέρω αν είναι μόδα. Να το πω έτσι. Κοιτάξτε, ζούμε σε μια εποχή που οι ερωτικές σχέσεις και γενικά οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δυστυχώς είναι κανόνας η μοναξιά, η μη επιθυμητή μοναξιά, όχι η μοναχικότητα που είναι η επιθυμητή μοναξιά. Σωστά. Οι άνθρωποι δυσκολευόμαστε να συνδεθούμε ουσιαστικά μεταξύ μας. Το ghosting πρόκειται για ένα γερούνδιο, έτσι ονομάζονται αυτές οι λέξεις οι οποίες τελειώνουν σε ing στα αγγλικά. Okay. Πρόκειται για μία πράξη η οποία δυστυχώς συμβαίνει πολύ συχνά στη διαδικασία γνωριμίας ενός μελλοντικού ερωτικού ζευγαριού, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι ψυχοσυναισθηματικά εγκληματική. Συμφωνώ. Προέρχεται από τη λέξη ghost που σημαίνει φάντασμα στην αγγλική γλώσσα και σημαίνει εξαφάνιση δίχως εξηγήσεις. Δηλαδή εκεί που μιλάμε, εκεί που φλερτάρουμε. Οι αιτίες τώρα... Και μπορεί να είναι διάφορες οι αιτίες του ghosting, Ελή. Νομίζω ότι η κυριότερη αιτία είναι η έλλειψη εντυμότητας. Η έλλειψη και η έλλειψη θάρρους. Είναι και δειλία. Αν εξαφανιστώ εγώ ή αντίστοιχα κάποιος άντρας, παιδί μου, σε μια σχέση, είναι και θέμα δειλίας. Ναι, βεβαίως, η έλλειψη θάρρους, δειλία. Δεν έχω το θάρρος και δεν έχω το σεβασμό απέναντι στο πρόσωπο με το οποίο φλερτάρω, με το οποίο γνωρίζομαι, να πω την αλήθεια. Να πω για παράδειγμα ότι, ξέρεις, γνωρίζοντας σε καλύτερα, συνειδητοποιώ δεν ταιριάζουν και τόσο πολύ ή... Μπήκα σε αυτή τη συνομιλία απλώς επειδή ήθελα να περάσω για λίγο καλά και τώρα δεν θέλω άλλο να περνάω καλά και γι' αυτό φεύγω. Πολύ συμφωνώ. Μακάρι να ήταν έτσι. Το στόμα του να παραδεχθεί κάτι τέτοιο. Ναι. Οι επιπτώσεις τώρα στο θύμα, ποιες μπορεί να είναι? Μιλάμε για μια αδιόρατη μορφή ψυχικής κακοποίησης. Δηλαδή είναι ψυχική κακοποίηση να σου κάνουν ghosting. Είναι... ένας τρόπος με τον οποίο σε τραυματίζω ψυχικά και είναι αδιόρατο, γιατί ο άλλος θα πει «Ε, καλά μωρέ, και τι έγινε τώρα, εντάξει, δεν τον ήξερες». Δεν είχαμε και σχέση, ας πούμε. Ναι, ανταλλάξατε ορισμένα μηνύματα και τώρα δεν σου στέλνει πια. Πώς κάνεις έτσι? Ναι, κάνουμε, γιατί και είναι φυσιολογικό να τραυματιζόμαστε ψυχικά από μια πράξη ghosting, επειδή... Είναι πολύ ευαίσθητο ζήτημα οι ερωτικές σχέσεις. Είναι πολύ ευαίσθητο ζήτημα η τόσο επιθυμητή συνδεσιμότητα που κατά βάθος επιθυμούμε όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και ερωτικού προσανατολισμού. Και όταν κάνεις μια τέτοια γνωριμία, όταν φλεστάρεις δηλαδή, για να μπορέσεις να το κάνεις, για να κινητοποιηθείς, πρέπει να επενδύσεις. Σωστά. Δηλαδή να φτιάξεις μια λαχτάρα, ένα όνειρο, να πεις. Ρε παιδί μου, λες, λες σήμερα, ξέρω που είναι τη μέρα, είναι σήμερα Παρασκευή και μπήκα στο chat και μου μίλησε ένας άνθρωπος και κάναμε match, αν μιλήσουμε με όρους ιστοσελίδων, κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδων γνωριμιών. Λες να μου παίξει αυτή τη φορά, λες να γνωρίσω κι εγώ έναν άνθρωπο. Ναι. Και κάνεις μια ελπίδα. Βέβαια. Και οπωσδήποτε, όταν φλερτάρουμε, νιώθουμε ότι μπαίνουμε σε μια κρίση. Ότι το άλλο πρόσωπο, επιτρέπουμε στο άλλο πρόσωπο να μας κρίνει. Ναι. Οπότε το να εξαφανιστεί ο άλλος χωρίς εξηγήσεις είναι η χειρότερη κατάκριση, θα έλεγα. Θέλω να μας λέει, δεν είσαι άνθρωπος, δεν αξίζεις εσύ, είσαι ένα αντικείμενο, δεν αξίζεις καν να σου πω αντίο. Σωστά. Η αντιμετώπιση τώρα μετά από μια σκληρή απόρριψη. Λοιπόν, πρέπει να αντιληφθούμε ότι τα ψυχικά τραύματα είναι ακριβώς όπως τα σωματικά τραύματα. Αν έχουμε ένα τραύμα στο σώμα μας, χρειαζόμαστε χρόνο, φροντίδα και θεραπεία για να επουλωθεί. Πρέπει να φροντίσουμε τον εαυτό μας όταν βιώσουμε μια τέτοια απόρριψη.
Μάλιστα. Να αναγνωρίσουμε πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας το δικαίωμα να πονέσει από αυτή την απορρίψη, mm-hmm. να πενθήσει για τα χαμένα όνειρα, έστω και αν ήταν 2 ημερών, δεν έχει σημασία. Βέβαια. Γιατί την κόστη μπορεί να γίνει από μια γνωριμία, σε μια γνωριμία που μετρά μερικές ώρες, μερικές mm-hmm. μέρες ή και μερικούς μήνες, μερικές εβδομάδες. Σωστά. Μπορεί να γίνει και σε μια σχέση που έχει προχωρήσει και περισσότερο, που οι άνθρωποι mm-hmm. συναντιούνται για 1 μήνα, ας πούμε. Mm-hmm. Και ο άλλος να εξαφανίσει ξαφνικά. Mm-hmm. Πρέπει να αναγνωρίσουμε στον εαυτό μας ότι πονάει, να αναγνωρίσουμε στον εαυτό μας το δικαίωμα να πενθήσει mm-hmm. και να δώσουμε χώρο και χρόνο στον εαυτό μας να αναρρώσει. Να μην το περνάμε έτσι απλά, αλλά ο τρόπος ζωής μας και οι συνθήκες ζωής μας και η pop κουλτούρα γενικότερα στις μέρες μας δεν μας αφήνει να το πενθήσουμε. Δηλαδή νιώθουμε ότι θα είμαι πολύ, πολύ δειλός αν παραδεχθώ ότι με έχει ρίξει κάτι τέτοιο. Θα φαίνομαι ότι είμαι εκτός τόπου και χρόνου και συνήθως αυτές οι πληγές μένουν ανεπούλωτες και μαζί ναι. με άλλες οι οποίες προστίθενται στην πορεία mm-hmm. μπορεί να παίξουν πολύ άσχημο ρόλο στη ψυχοσυναισθηματική μας ευεξία. Σωστά. Αν όχι και υγιή. Και όπως είπες ότι είναι φυσιολογικό να στενοχωρηθώ, ας πούμε, και με τον άλλο να βγαίνεις, ας πούμε, 1 εβδομάδα, 3 μέρες και να συμβεί αυτό, θα πεις «Μα γιατί, αφού...» Κάπως έτσι. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να στενοχωρηθούμε mm-hmm. γιατί το λαμβάνουμε κατευθείαν ως απόρριψη της ύπαρξής μας και ως απόρριψη της φύσης μας. Μάλιστα. Ή δεν είμαι αρκετά ωραία γυναίκα, δεν είμαι αρκετά σεξι άνδρας, δεν είμαι αρκετά ενδιαφέρον πρόσωπο. Mm-hmm. Για να με απορρίψει ο άλλος σημαίνει ότι δεν είμαι εντάξει, ότι δεν είμαι ερωτεύσιμος, ότι δεν είμαι ερωτεύσιμος. Mm-hmm. Το θύμα του γκόστινγκ, ας χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο εισαγωγικών, mm-hmm. παίρνει πάντοτε το φταίξιμο πάνω του, όπως γίνεται με όλα τα θύματα κάθε είδους κακοποίησης. Μάλιστα. Και είναι δυσκολότερο να πάρει βοήθεια ή να ζητήσει βοήθεια το θύμα του γκόστινγκ, επειδή ακριβώς είναι ενδιόρατη κακοποίηση, δεν είναι ξεκάθαρη. Θα σου πει ο άλλος, καλά, δεν σε έβρισα κιόλας, δεν σου έκανα κάτι κακό. Μιλήσαμε για λίγο και μετά δεν γούσταρα να μιλήσουμε. Ναι, ρε φίλε, δεν γούσταρα. Πες το όμως. Πραγματικά. Ας πούμε ότι ξέρεις εγώ που μπήκα στο Tinder, που μπήκα στο Bumble, που μπήκα στο Facebook Dating ή οποιαδήποτε άλλη mm-hmm. ιστοσελίδα γνωριμιών, προσποιήθηκα ότι ήμουν single. Mm-hmm. Αλλά στην πραγματικότητα είμαι σε μία σχέση και βαρέθηκα για λίγο από τη σχέση μου και πήγα για να παίξω. Mm-hmm. Και τώρα νιώθω ότι θέλω να επιστρέψω στη σχέση μου. Λυπάμαι που έπαιξα μαζί σου και έπαιξα με τα συναισθήματά σου και τις προσδοκίες σου, αλλά τώρα επιστρέφω. Mm-hmm. Και επίσης πέραν των κόστη μπορεί να επακολουθήσει και το λεγόμενο gaslighting, που σημαίνει σε βγάζω τρελό και προσπαθώ να σε κάνω να πιστέψεις ότι είσαι τρελό. Και να σου δηλαδή, κάνω, να κάνουμε μία παύση εδώ, να πάμε σε ένα πολύ σύντομο break και επιστρέφω. Ευχαριστώ. planetwebradio.gr. Επιστρέψαμε και Θέκλα μου, σταματήσαμε, πήγες να μας πεις για το gaslighting. Ναι. Mm-hmm. Το gaslighting είναι ένα άλλο όπλο του ψυχολογικού πολέμου. Εδώ να αναφέρω ότι έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις μου ψυχογιός το 2019 το βιβλίο με τίτλο «Ψυχολογικός πόλεμος», mm-hmm. όπου περιγράφονται τα διάφορα είδη ψυχολογικού πολέμου. Mm-hmm. Ένα εκ των οποίων είναι και τον ghosting, ένα είναι και τον gaslighting. Mm-hmm. Το gaslighting είναι η διαδικασία εκείνη στην οποία ο θήτης mm-hmm. προσπαθεί να βγάλει το θύμα του τρελό και να το κάνει να πιστέψει κιόλας ότι είναι τρελό. Πω, παιδιά, ναι. Δηλαδή πολλές φορές μπορεί να τύχει ένα θύμα gaslighting να βρει κάποιο τρόπο να επικοινωνήσει mm-hmm. με το ένα θύμα ghosting, με συγχωρείτε, mm-hmm. να βρει τον τρόπο να επικοινωνήσει με αυτόν που, ή αυτήν που έχει φύγει χωρίς εξηγήσεις mm-hmm. και όταν πάει να ζητήσει τον λόγο να το βγάλει και τρελό άλλος ή άλλη. Να πει, μα τι, mm-hmm. τι νομίζω σε όλους μας έχει τύχει αυτό, δυστυχώς, αλλά ναι. Mm-hmm. Πάνε σε βγάλουν τρελό, η αλήθεια είναι. Ναι, σου λέει, μα τι μου λες τώρα, μα εμείς μιλούσαμε, μα εμείς δεν είχαμε κάτι. Μα δεν δηλαδή, είχαμε κάτι. Ένα γεια, έχεις απαιτήσεις μετά. Σωστά. Τέτοιες συμπεριφορές οι οποίες τραυματίζουν πολύ την αυτοεκτίμηση ενός ανθρώπου, την αυτοεικόνα του και τον δυσκολεύουν σε σχέση με τον εαυτό του. Γιατί Έλλη, οι ερωτικές μας σχέσεις είναι πολύ σημαντικό τομέα στη ζωή μας και έχει να κάνει απευθείας, έχει να κάνει με την ψυχοσυναισθηματική μας υγεία και τη ζωτικότητά μας. Και πόσο μάλλον δηλαδή, ψάχνοντας μια υγιής σχέση. Ακριβώς, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο στις μέρες να έχουμε μια υγιής σχέση γιατί δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μας που είναι ψυχοσυναισθηματικά καλλιεργημένοι και ψυχοσυναισθηματικά υγιείς προσωπικότητες. Τι ωραία που μας τα λες, πω. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προσωπικότητες που είναι πιθανό να κάνουν αυτή την εξαφάνιση.
Ναι. Αυτή την εξαφάνιση είναι πιο πιθανό να την κάνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτό λεγόμενο ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Η ναρκιση. Δηλαδή οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο και μόνο για το δικό τους εντός αγωγών συμφέρον, ενδιαφέρονται μόνο για την ικανοποίησή τους και θεωρούν ότι ήδη είναι πολύ καλύτεροι από τους υπόλοιπους και τους αξίζει δική μεταχείριση. Μάλιστα. Για να μπορέσει ένας άνθρωπος να κάνει ghosting σημαίνει ότι δεν εκτιμάει τους άλλους ανθρώπους και δεν συναισθάνεται τον πόνο τους. Η λέξη ενσυναίσθηση σημαίνει στενοχωριέμαι να στενοχωρήσω τον άλλον, επειδή ακριβώς καταλαβαίνω τι σημαίνει ο άλλος να στενοχωρηθεί. Επίσης, ghosting, πέρα από τους ανθρώπους με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, σαφώς μπορούν να κάνουν και άνθρωποι με άλλα προβληματικά στυλ προσωπικότητας, όπως το αντικοινωνικό στυλ προσωπικότητας, το οποίο ενέχει μέσα και την παραβατικότητα. Μερικές φορές κάποιοι μας κάνουν και χάρη που μας κάνουν ghosting, αλλά δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε, επειδή ακριβώς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι είδους προβληματικές προσωπικότητες είναι. Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς. Γιατί όταν φλεστάρουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι καπνό φουμάρει ο άλλος. Βλέπουμε την εμφάνισή του, την εμφάνισή της. Βλέπουμε το πώς μας μιλάει, που μπορεί να μας μιλάει και με πολύ όμορφο τρόπο στην αρχή. Και δεν συνειδητοποιούμε ότι αυτός ο τύπος ή αυτή η τύπισσα που σταμάτησε ξαφνικά να μας μιλάει, μας έκανε και χάρη, γιατί δεν ήταν ένα αξιόλογο πρόσωπο. Και δυστυχώς παίρνουμε την ευθύνη πάνω μας, όπως είπα και προηγουμένως, και θεωρούμε ότι εμείς δεν είμαστε αρκετά ερωτεύσιμοι και αξιαγάπητοι, ώστε να συνεχίσει να μας μιλάει κάποιος ή να επιδιώκει να έχει σχέση μαζί μας ή να συνεχίσει να έχει μαζί μας τη σχέση. Ένα πολύ τραυματικό ghosting είναι αυτό που συμβαίνει μετά την πρώτη σεξουαλική επαφή σε μια νέα γνωρίμη. Και νομίζω αυτό είναι και το χειρότερο από μεριά της γυναίκας. Ναι. Και για τους άνδρες, όχι μόνο για τις γυναίκες. Γιατί εγώ θεωρώ ότι δεν είναι το φύλλο που παίζει τόσο πολύ ρόλο, όσο το στυλ της προσωπικότητας. Άνθρωποι οι οποίοι είναι ενσυναισθητικοί, είναι ρομαντικοί, είναι ευαίσθητες ψυχές, είναι όμορφοι άνθρωποι και θέλουν να συνδέονται με τους άλλους με αγάπη και έχουν μια δημιουργικότητα όσον αφορά στον κόσμο, δεν υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιήσουν έναν άλλον άνθρωπο για τη στεγνή σεξουαλική τους ευχαρίστηση και με ένα σαδισμό. Σαδισμός σημαίνει να ευχαριστιέμαι, να πονάει ο άλλος, να προσποιηθούν ότι είναι ερωτευμένοι, να προσποιηθούν ότι ενδιαφέρονται, να προσποιηθούν ότι θα δημιουργηθεί μια σχέση προκειμένου να πάνε στο κρεβάτι και μετά να εξαφανιστούν. Ναι. Και αυτό ανήθικο και πολύ. Είναι εγκληματικό αυτό το πράγμα. Δεν είναι κακό να κάνεις σεξ χωρίς να είσαι σε σχέση, αλλά να εξηγηθείς, να πεις κοίταξε, αυτό μόνο ζητάω, αυτό μόνο μπορώ να δώσω. Αυτό που είπες στην αρχή, η ειλικρίνεια. Ναι, και αν ο άλλος είναι σε παρόμοια φάση και αν το άλλο πρόσωπο είναι διαθέσιμο για μία μοναδική, το μοναδική εννοώ με την έννοια μιας φοράς, γιατί δεν θεωρώ ότι το σεξ που γίνεται για πρώτη φορά ανάμεσα σε δύο άνθρωπους μπορεί να είναι και τόσο σπουδαίο όσο το σεξ που γίνεται ανάμεσα σε δύο άνθρωπους που είναι αγαπητικά και ερωτικά δεμένοι μεταξύ τους. Αλλά θέλω μόνο μια φορά, θέλω απλώς να έχω μία σωματική επαφή μαζί σου. Είναι εντάξει αυτό με σένα? Αν ο άλλος σου πει όχι, εγώ θέλω, είμαι ευαίσθητος, θέλω να συνδεθώ, θέλω να αγαπηθώ, δεν θέλω το σεξ που θα κάνω να είναι χωρίς συναισθήματα, τότε θα φύγεις. Βέβαια. Αλλά αν γνωρίζεις ότι φλερτάρεις με ένα πρόσωπο το οποίο είναι συναισθηματικό και ευαίσθητο και ρομαντικό και λαχταράει σύνδεση, τότε το να πουλάς φύκια για μεταξωτές κορδέλες προκειμένου να έχεις την εμπειρία του να κάνει σεξ για μια φορά με εκείνο το πρόσωπο, το οποίο επειδή θα σε έχει ψηλορωτευτεί κιόλας και θα έχει συνδεθεί μαζί σου, θα είναι πιο τρυφερό και πιο εκφραστικό. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι εγκληματικό. Σωστά. Ναι, συμφωνώ. Τώρα, εμφάνιση μετά από ghosting μπορεί να υπάρξει? Επανεμφάνιση. Ναι. Στην περίπτωση που πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι θηρευτής, εντός αγωγικών, με την έννοια ότι είναι αρπακτικό, ότι θέλω να πάω να πιάσω, να αρπάξω από αυτόν τον άνθρωπο το συναισθηματισμό του, θέλω να αρπάξω την ερωτική σεξουαλική του ενέργεια. Είναι και θέμα επιβεβαίωσης του θητή. Ναι. Και επιβεβαίωσης αλλά και ευχαρίστηση. Δηλαδή η νάρκηση ως αρπακτικά στις ερωτικές σχέσεις, αυτό που θέλει είναι: θέλω να κάνω, με συγχωρείς για την, θα την πω, ραδιόφωνο, θέλω να κάνω την επιθυμία μου. Ναι, καταλάβαμε. Τώρα μην
καρφωθεί στο μυαλό ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό και θα το κάνω. Και τέλος. Ανεξαρτήτως του ότι θα προκαλέσω πόνο στους άλλους. Αυτό να ναι, μπορεί να υπάρχει recovery. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι κάποιος ο οποίος μας κάνει ghosting για την πρώτη φορά θα μας κάνει και τη δεύτερη και την τρίτη και την τέταρτη και τη δέκατη φορά. Βέβαια, συμφωνώ. Γιατί στην αρχή μιας γνωριμίας είναι τότε που οι άνθρωποι δείχνουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Άρα αν την πρώτη φορά που πάμε να γνωριστούμε ο άλλος δείχνει αυτό τον εγκληματικό χαρακτήρα, ξαναλέω επειδή δεν είναι εξηγημένος. Ναι, βέβαια, εννοείται. Να θυμηθεί ότι εγώ λέω ότι πρέπει μόνο όταν είμαστε τρελά ερωτευμένοι να κάνουμε σεξ. Μιλάω για τις περιπτώσεις στις οποίες πουλάει έρωτα κάποιος για να πάρει σεξ και μετά να φύγει. Για να κοροϊδέψει, ναι, εντάξει αυτό. Ναι. Αν τον πρώτο καιρό μιας γνωριμίας που τότε είναι που ο καθένας δείχνει τον καλύτερο ότι αυτό έχει κάνει ghosting, θα κάνει πολύ χειρότερα μετά και πρέπει να προσέχουμε αυτό, τα πρώτα σημάδια. Υπάρχουν και να προφυλάξουμε τον εαυτό μας με περισσότερο πόνο στο μέλλον. Αυτό, συμφωνώ απόλυτα. Τώρα υπάρχουν κανόνες του φλερτ για να αποφύγεις τον ghosting? Κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι κανόνες, αλλά το φλερτ είναι ένα παιχνίδι επικίνδυνο για δυνατούς παίχτες ή για παίχτες με ξανέφρα. Εννοείται. Δεν μπορεί κανείς να σου εγγυηθεί ότι δεν θα πέσεις θύμα ghosting. Όσο και αν προσέξεις, δηλαδή shit happens, life happens, flirt happens. Δηλαδή κατά τη διάρκεια της προσπάθειας να γνωρίσουμε ένα συμβατό ερωτικό σύντροφο είναι πολύ πιθανό να πέσουμε θύματα ghosting, όσο προσεκτική και αν είναι. Ναι. Από την άλλη όμως υπάρχουν κάποια σημάδια τα οποία είναι καλά να τα έχουμε υπόψη μας. Αν ο άνθρωπος με τον οποίο φλεστάρουμε, είτε μέσω γραπτομηνυμάτων, είτε μέσω βιντεοκλήσεων, είτε μέσω οποιασδήποτε εφαρμογή ή μεθόδου κλπ, δείχνει ασυνέπεια στην επικοινωνία, δηλαδή μια εμφανίζεται και μια εξαφανίζεται, είναι πολύ πιθανόν σε κάποια φάση να κάνει και ghosting. Μάλιστα. Και θα έλεγα ότι block και delete σε αυτούς οι οποίοι σου λένε, ρε παιδί μου, θέλω να τα πούμε στις 4, γίνεται 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και ακόμη δεν έχει πάρει. Δεν έχει στείλει μήνυμα ή στέλνεις εσύ μήνυμα και δεν απαντάει. Δηλαδή μια συνέπεια στην επικοινωνία είναι μία ένδειξη ότι αυτό το πρόσωπο πολύ εύκολα θα κάνει ghosting. Επίσης, ghosting είναι πιο πιθανό να κάνει ένας άνθρωπος που δεν είναι ξεκάθαρος. Ναι. Ο οποίος δεν λέει πολλά πράγματα για τον εαυτό του. Ο οποίος την κουβέντα, τη φλερταριστική, τη συζήτηση την παίρνει στο σεξουαλικό κομμάτι και την παίρνει σε ουδέτερα εδάφη και δεν μιλάει καθόλου για τον εαυτό του, για τη ζωή του. Για να τον μάθεις καλύτερα, ας πούμε. Ναι, ένας ο οποίος είναι κρυψίνος, κρύβεται. Ναι. Επίσης, ghosting μπορεί να κάνει πολύ εύκολα κάποιος ο οποίος παρουσιάζει στη συζήτηση ενδείξεις, αν πρόκειται για άνδρα ετεροφιλόφιλο που φλερτάρει με ετεροφιλόφιλη γυναίκα, ενδείξεις μισογυνισμού. Αν σου λέει, εσείς οι γυναίκες έτσι είστε. Πω, και αυτό δεν ή μιλάει για τις σχέσεις με υποτιμητικό τρόπο. Λέει, μπορεί να πει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένας φίλος μου παντρεύτηκε, πάει, τον τήληξε αυτόν. Τέτοιου είδους εκφράσεις που δείχνουν ότι δεν εκτιμάει το γυναικείο φίλο για ένα ετεροφιλό φίλο άνδρα. Για όλους. Αν οι εκφράσεις που ξεφεύγουν από το πρόσωπο με το οποίο φλερτάρουμε δείχνουν ότι δεν εκτιμάει τον έρωτα και δεν εκτιμάει τις ερωτικές σχέσεις, τότε είναι πιθανόν αυτό το πρόσωπο να κάνει ghosting. Επίσης, αν κάποιος που γνωρίζουμε έχει μια παράξενη συμπεριφορά. Αν για παράδειγμα δείχνει εξαιρετικό ενδιαφέρον και πολύ πρόημα, δηλαδή αν δείχνει ότι ενθουσιάζεται πολύ μαζί μας και εκφράζει ερωτικά συναισθήματα πάρα πολύ νωρίς και ατέριαστα, τότε αυτή η δυσανάλογη συμπεριφορά μπορεί να καταλήξει και στην ghosting. Okay. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να φουγκραζόμαστε τον εαυτό μας, τα συναισθήματα μας και αν μία επικοινωνία που έχουμε με κάποιον άνθρωπο στα επίπεδο του φλερτ και στον dating μας προκαλεί αναστάτωση και μας χαλάει τη διάθεση. Πάνε πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Να το δούμε σοβαρά. Ναι, δηλαδή δεν περιμένουμε να φάμε τον ghosting και μετά να ανοίξουμε τα μάτια μας και να διαβάζουμε και λίγο την ενέργεια του άλλου, την ενέργεια εντός αγωγικών. Δηλαδή να προσπαθούμε να σκεφτούμε τι τύπος είναι αυτός, τι τύπησα είναι αυτή, τι vibes, τι δονήσεις μου βγάζει. Πώς με κάνει να νιώθω. Πώς με κάνει να νιώθω. Πώς με κάνει να νιώθω αγωνία, αν ο άλλος με κάνει να νιώθω αγωνία, πολύ πιθανό να με εγκαταλείψει και χωρίς εξήγηση μετά. Και γενικά θέλει έτσι προσοχή.
Ναι. Και είναι δύσκολο το φλερτ. Είναι δύσκολο γενικά οι ανθρώπινες σχέσεις. Με τα χρόνια δεν ξέρω τι γίνεται. Τώρα, εάν κάποιοι. Αποξενωμένοι. Ναι. Ναι. Πες μου, σε διέκοψα. Λέω, ζούμε αποξενωμένοι. Δεν ανήκουμε σε κοινότητες. Ζει ο καθένας στον κόσμο του, ο καθένας στο μικρό του διαμέρισμα, στο μικρό κόσμο της δουλειάς του. Δεν συνδεόμαστε εύκολα με άλλους ανθρώπους. Παρόλο που υπάρχουν τα κοινωνικά δίκτυα, παρόλο που το διαδίκτυο είναι τόσο διαδεδομένο. Θεωρείς όμως ότι το διαδίκτυο. Ναι. Θεωρείς όμως ότι το διαδίκτυο μας έχει κάνει ζημιά εντός εισαγωγικών, ότι οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν λίγο μείνει στα μηνύματα, ας πούμε. Όχι. Διαφωνώ. Okay. Διαφωνώ. Mm-hmm. Θεωρώ πως το διαδίκτυο αντιθέτως έχει δώσει την ευκαιρία σε ανθρώπους ντροπαλούς, σε ανθρώπους που κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα τολμούσαν να φλερτάρουν, να συνδεθούν με άλλους ανθρώπους. Μάλιστα. Όχι, είναι ένα μέσο το διαδίκτυο. Είναι ένα μέσο το διαδίκτυο. Επειδή έχω αρχίσει να δουλεύω ως ψυχολόγος τον καιρό που το 98 ήταν η πρώτη χρονιά που δούλεψα, που ακόμη το διαδίκτυο δεν ήταν στα φόρτι του όπως είναι σήμερα. Το 1998 οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είχαν καν κινητό τηλέφωνο, δεν υπήρχαν καν τα SMS. Είμαι τόσο παλιά. Και συγκρίνοντας τις εποχές τότε με τώρα, δεν βλέπω μεγάλη διαφορά στις δυσκολίες που έχουν οι άνθρωποι να συνδεθούν ουσιαστικά. Δεν θεωρώ ότι το διαδίκτυο έχει φέρει φθορά. Αντιθέτως, το διαδίκτυο μπορεί να είναι ένα μέσο που να φέρει κοντά τους ανθρώπους και μέσω του διαδικτύου ερχόμαστε σε επαφή με πολλούς ανθρώπους από όλα τα μέρη του κόσμου. Μάλιστα. Ενώ πριν το διαδίκτυο ήξερες μόνο τα πόσα πρόσωπα στην ηλικία σου διαθέσιμα και στον ερωτικό σου προσανατολισμό είχε η ευρύτερη περιοχή σου. Ξέρω εγώ να έχεις να διαλέξεις μεταξύ 10-15 ανθρώπων. Ενώ τώρα έχεις μεγαλύτερη εμβέλεια. Σωστά. Η χρήση του διαδικτύου είναι το πρόβλημα. Η χρήση. Πώς σωστά. Πώς χρησιμοποιεί ο καθένας από εμάς. Εάν κάποιοι από τους ακροατές μας τώρα για το κλείσιμο θέλουν να εξαφανιστούν για κάποιο λόγο από μια γνωριμία ή από μια σχέση, τι τους συμβουλεύεις? Να πούν την αλήθεια. Να πούν την αλήθεια. Σκληρή και ναι, παιδιά, ειλικρίνεια, βέβαια. Να σου πω να γελάσεις, Ελλή. Δεν ξέρω, παρακολουθείς το κανάλι μου στο YouTube? Βέβαια. Τα βίντεο. Είμαι πολύ φαν. Είδες ότι έχω ένα σκυλάκι, το Λάκι. Ναι. Έχει μερικούς μήνες που κατά καιρούς ενεργοποιώ κάποια προφίλ που έχω ανοίξει σε ιστοσελίδες γνωριμίων, γιατί έχει πολύ καιρό που είμαι single και λέω, ας το κοιτάξω λίγο. Τέλεια. Και εγώ, το Λάκι και εγώ έχουμε πάει αρκετά ραντεβού. Από το, ξέρω, από την άνοιξη μέχρι σήμερα. Όταν πάμε σε ένα ραντεβού και δούμε ότι δεν μας αρέσει, όταν πάω σε ένα ραντεβού, ρε παιδί μου, και δω ότι δεν σηκώνομαι πάνω και λέω, Λάκη και εγώ θα φύγουμε. Αυτό λέω. Λάκη και εγώ θα φύγουμε. Μάλιστα. Επειδή νομίζουμε ότι δεν ταιριάζουμε και πολύ. Ναι, παιδιά, ειλικρίνεια. Προτιμώ να το πω, έστω και θα στενοχωρέσω τον άλλον. Κι εγώ έτσι είμαι. Και εξηγώ κιόλας ότι το γεγονός ότι κατά τη γνώμη μου δεν ταιριάζουμε δεν σημαίνει πως δεν είσαι αξιόλογος άνθρωπος ή δεν είσαι ένας άνθρωπος που μπορείς να αγαπήσεις και να αγαπηθείς. Απλώς έχουμε διαφορετικό τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε για τη ζωή, για τις σχέσεις κλπ. Αν θέλουμε να φύγουμε από μια κατάσταση, ας πάρουμε τον έντιμο δρόμο. Έτσι. Και να το κάνουμε και με ευαισθησία. Δεν θα πούμε στον άλλον, πώς είσαι έτσι, είσαι χάλια ρε παιδί. Όχι βέβαια, ειλικρίνεια μένα, αλλά και μια ευαισθησία, συνέστηση. Όχι, όπως... μα δεν είναι ειλικρίνεια αυτό το να μιλήσεις με κακία. Όχι, εγώ πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε την ομορφιά μας, όλοι οι άνθρωποι έχουμε τα χαρίσματά μας, αλλά δεν ταιριάζουμε όλοι με όλους. Μπορούμε με ευαισθησία να δώσουμε μια χιλόπιτα, η οποία να είναι κάτι που να μην βλάψει τον άλλον. Πιο κομψά, ας πούμε. Όταν μεταφέρω το μήνυμα, εγώ πώς θα το παίρνω αυτό το μήνυμα. Ναι, να παίρνουμε στη θέση του άλλου. Εμένα. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ στην παρέα μας. Θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Εγώ. Λοιπόν, σε φιλώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Γεια σας, ανοίξεις το κρότες σου. Χαίρετε. Γεια.